Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στον Adrobe. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας έχω έναν ακόμη οδηγό μόδας και θα μιλήσουμε για το πώς να βρείτε το στυλ σας. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Ξέρω σίγουρα ότι είναι δύσκολη διαδικασία μέχρι να βρούμε το στυλ μας. Περνάνε ίσως και χρόνια, ίσως το βρούμε και πιο γρήγορα. Εξαρτάται πάρα πολύ από το τι κάνουμε για να βρούμε το στυλ μας. Και σήμερα λοιπόν θα σας δείξω 5 tips, 5 δικές μου συμβουλές για το πώς να βρείτε το δικό σας στυλ. Και πρώτη συμβουλή που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα είναι να χαζεύετε πάρα πολύ είτε blog μόδας, είτε Instagram, είτε Pinterest, είτε περιοδικά μόδας, πηγές από τις οποίες μπορείτε να πάρετε ιδέες. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ το Instagram και το Pinterest, καθώς έχουν και τη δυνατότητα να αποθηκεύω αυτά που μου αρέσουν. Οπότε τυχαίνει πάρα πολλές φορές να αποθηκεύω εικόνες στο κινητό μου ή στο laptop που θα μου δώσουν ιδέες και που σίγουρα θα αποθηκεύσουν κάτι το οποίο ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που μου αρέσει και στο δικό μου χαρακτήρα και στυλ. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και εσάς για να καταλήξετε στο δικό σας στυλ ή αν όχι και ακόμη και να παίρνετε ιδέες για outfit που μπορείτε να φορέσετε. Δεύτερη συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι να έχετε ρούχα στην καρταρόμπα σας τα οποία αναδεικνύουν αγαπημένα μέρη του σώματός σας. Δηλαδή, είτε μπορεί κάποια κοπέλα να γυμνάσει περισσότερο τους κοιλιακούς της, ίσως τα πόδια της, να της αρέσουν περισσότερο τα πόδια της ή να της αρέσει το ντεκολτέ της, τα χέρια της. Πάρτε ρούχα τα οποία αναδεικνύουν αυτές τις περιοχές που αγαπάτε εσείς οι ίδιες στο κορμί σας. Πιστεύω ότι θα νιώθετε πιο άνετα με αυτά, θα σας αρέσει περισσότερο και αυτά θα συνθέσουν και το στυλ σας. Στην ουσία να υπάρχουν ρούχα τα οποία αναδεικνύουν μέρη του σώματος που αγαπάτε. Δοκιμάστε το, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ρούχα τα οποία αναδεικνύουν μέρη του σώματος που εμάς μας αρέσουν πάνω μας και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για να καταλήξετε εν τέλει στο στυλ σας. Σας δώσω και νομίζω ότι είναι και η πιο σημαντική, σας την αναφέρω συχνά και σε post στο blog μου και στο Instagram και σε βίντεο, μην ακολουθείτε τυφλά τα trends που βγαίνουν κάθε σεζόν. Τα trends αλλάζουν με την κάθε σεζόν, κάποια μένουν, ίσως κάποια φεύγουν, έρχονται καινούρια. Μην αλλάζετε το στυλ σας και την καρταρόμπα σας κάθε σεζόν που βγαίνει νέο trend. Γιατί στο τέλος δεν είστε εσείς. Αυτό που έχω να σας πω είναι, φυσικά και μας αρέσουν τα trends, ενσωματώνουμε τα trends, όμως στο στυλ μας. Τα βάζουμε λοιπόν στο δικό μας στυλ, τα συνδυάζουμε με κομμάτια που έχουμε εμείς στην καρταρόμπα μας και είναι εμείς. Δεν τα ακολουθούμε τυφλά. Τυχαίνει πάρα πολλές φορές να βλέπω κοπέλες οι οποίες κάθε σεζόν αλλάζουν τελείως στυλ. Πραγματικά. Γιατί δεν ενσωματώνουν τα trends στη δική τους καρταρόμπα, στο δικό τους στυλ και χαρακτήρα, αλλά απλώς τα βάζουν όλα πάνω τους, χωρίς να τους ταιριάζουν, χωρίς πολλά και να τους αρέσουν. Απλά και μόνο για να ενσωματώσουν αυτά τα trends, για να τα βάλουν πάνω τους, να το πω έτσι. Οπότε σίγουρα δεν μας αρέσουν όλα τα trends, δεν μας ταιριάζουν όλα τα trends. Υιοθετήστε trends τα οποία σας ταιριάζουν, σας αρέσουν και ταιριάζουν στο στυλ σας. Γιατί άμα δεν το κάνετε εν τέλει θα σας φορέσει το ρούχο και δεν θα το φορέσετε εσείς. Η συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι να φοράτε κάτι το οποίο σας δίνει άνεση και αυτοπεποίθηση. Dress for yourself, όπως λέμε, να ντύνεστε με ρούχα ή αξεσουάρ παπούτσια τα οποία σας δίνουν άνεση. Γιατί όταν έχετε άνεση, θα έχετε και αυτοπεποίθηση. Και όταν εννοώ άνεση, δεν εννοώ απαραίτητα να είναι άνετο πάνω σας, εννοώ να σας δίνουν αέρα, αυτοπεποίθηση. Πέμπτο και τελευταίο tip είναι να δοκιμάζετε νέα πράγματα και να λέω να δοκιμάζετε ενώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Για παράδειγμα, θα δείτε σε ένα κατάστημα ένα ρούχο το οποίο σας αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ στη μόδα, αλλά είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχετε συνηθίσει να φοράτε. Μην το φοβηθείτε, πηγαίνετε να το δοκιμάσετε στο δοκιμαστήριο, μην μένετε μόνο σε αυτά που σας κάνουν να νιώθετε στο comfort zone σας, τολμήστε να προχωρήσετε και να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Άμα σας ταιριάξει και νιώσετε άνετα, καλώς, άμα όχι, το αφήνετε. Εννοείται, όπως είπα και πριν, φοράμε μόνο πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα. Όμως τολμήστε να δοκιμάσετε νέα πράγματα, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταλήξετε εν τέλει στο στυλ σας. Εγώ παλιά φορούσα μόνο πράγματα απλά. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχω καταφέρει να ενσωματώνω μέσα στο απλό στυλ και κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρώ εγώ έτσι πιο εναλλακτικά, λίγο διαφορετικά, αυτή η τσαχπινιά που σας έχω πει σε κάθε outfit και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Όταν για παράδειγμα έχω μια, ας πούμε, λευκή παντελόνα,
μιας και είναι καλοκαίρι. Και θέλω να το συνδυάσω με ένα μπλουζάκι, το οποίο όμως θα είναι έτσι λιγάκι πιο διαφορετικό, δεν θα είναι κάτι κλασικό. Θα πάρω μαζί μου την παντελόνα, θα πάω στα καταστήματα και θα μπορέσω να τα συνδυάσω έτσι. Δηλαδή, θα δοκιμάζω την παντελόνα που έχω εγώ στην καρταρόμπα μου για να βρω κάτι από τα πάνω που ψάχνω. Θα τα δοκιμάσω όμως μαζί, να δω αν μου ταιριάζουν, να δω αν μπορώ να τα υποστηρίξω. Το ίδιο ισχύει και για ένα παπούτσι. Θα δοκιμάσετε να το φορέσετε με ένα outfit το οποίο αντιπροσωπεύει full το στυλ σας για να δείτε εν τέλει αν σας ταιριάζει. Οπότε νομίζω ότι το να δοκιμάσετε νέα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται αν δεν σας ταιριάζουν, τα αφήνετε στην άκρη. Αυτά ήταν τα 5 tips που είχα να σας δώσω για το πώς να βρείτε το δικό σας στυλ. Ελπίζω να σας βοήθησαν. Γενικότερα νομίζω ότι το να βρούμε το στυλ μας είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει είτε πολύ είτε λίγο, αλλά εν τέλει πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Γενικότερα πιστεύω ότι το στυλ αντιπροσωπεύει πάρα πολύ τον εαυτό μας και την προσωπικότητά μας, γι' αυτό είναι καλό να μην υιοθετείτε τυφλά ένα στυλ σε μια influencer που βλέπετε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό να βλέπουμε προσωπικότητες, παράδειγμα μου έρχεται τώρα η Kylie Jenner, τις οποίες μπορεί να αρέσει σε πολλές κοπέλες το στυλ και θα πάνε να γίνουν η Kylie Jenner. Δηλαδή θα τις δεις ότι από πάνω μέχρι κάτω είναι ίδιες. Νομίζω ότι αυτό δεν θα σας το πρότεινα βασικά εγώ σίγουρα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να χτίσετε το δικό σας στυλ, γιατί έτσι θα σας ταιριάξει στην προσωπικότητά σας και θα είστε εσείς. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, το στυλ σας να είναι εσείς και να μην είναι κάποιος άλλος, αν με καταλαβαίνετε. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοηθήσει αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε πατήστε του ένα like και κάντε και εγγραφή στο κανάλι ώστε να βλέπετε κάθε Παρασκευή πρώτη και πρώτες τα νέα βίντεο που ανεβάζω, κυρίως μόδας. Εννοείται θέλω να μου γράψετε στα σχόλια δικούς σας τρόπους που σας έχουν βοηθήσει να βρείτε το δικό σας στυλ και φυσικά νέες ιδέες για επόμενα βίντεο. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το blog μου τον Άντροπ και να με ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram. Ιδίως στο Instagram είμαι πολύ πολύ ενεργή και θα χαρώ πολύ λοιπόν να τα πούμε και από εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Θα το πούμε την επόμενη Παρασκευή με ένα καινούριο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!